Έτοιμος, κύριε Πρόεδρε. Σε έδωσε αρκετά στοιχεία. Γιατί και εγώ... Ο κύριος Λάπας, λοιπόν, για 15 λεπτά τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν έτοιμος είμαι, κύριε Πρόεδρε, γιατί απέναντί μου έχουν συντοπίτη. Μάλιστα. Αγαπητό Νίκο. Και εγώ, λοιπόν, από τη μεριά μου θα δήλωνα ότι και εγώ αισθάνομαι αμηχανία, την οποία όμως είμαι υποχρεωμένος ως εκ του ρόλου μου να την υπερβώ, αγαπητέ κυρία Σαλαγιάννη και αγαπητέ Νίκο. Λοιπόν, προχωράμε. Είναι ομολογημένο ότι από τα δικά σας έγγραφα ότι η οφειλή του ΠΑΣΟΚ είναι 189.695.072 ευρώ και 95 λεπτά, δηλαδή 190 περίπου εκατομμύρια. Με βάση αυτό το χρέος, κύριε Σαλαγιάννη, έχετε τρεις δυνατότητες εξόφλησης, θεωρητικά βέβαια. Ή να δίνετε το 100% της τακτικής και επιμορφωτικής και εκλογικής κρατικής χρηματοδότησης, οπότε θα είχατε εξοφλήσει σε 250 χρόνια. Δεύτερον, να δίνετε το 100% μόνο της τακτικής ετήσιας χρηματοδότησης, το 100% οπότε θα εξοφλούσε σε 300 χρόνια, ή να δίνετε μόνο το 60% που στηρίζει ο νόμος της κρατικής χρηματοδότησης, οπότε θα εξοφλούσε το ΠΑΣΟΚ σε 499 χρόνια. Πράγματα λέει που είναι αδιανόητα και αδύνατα. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Άρα λοιπόν είναι αδύνατη εξόφληση με τέτοια ποσά και με τέτοιες πιθανότητες. Είναι επίσης δεδομένο ότι, το είπατε και εσείς βέβαια στο συνέδριο του 2013 στο ΠΑΣΟΚ, ότι η τελευταία χρονιά που κατέβαλε έστω και ένα ευρώ το ΠΑΣΟΚ είναι τα μέσα ή το φθινόπωρο, αν θυμάμαι καλά, το 2011. Άρα από το 2011 τα δάνειά σας δεν είναι ανήμερα, δεν είναι εξυπηρετούμενα. Αυτό είναι δεδομένο. Πριν σας ρωτήσω λοιπόν ότι τι σκέφτεστε, βλέπετε οδό διαφυγής, βλέπετε δυνατότητα τακτοποίησης ή ρύθμισης, γιατί εξόφληση δεν συζητάμε σε προβλητό χρόνο, ρύθμιση αυτού του τεράστιου δανείου. Γιατί τη θέση σας, εκείνη τη συγκλονιστική, θα λέγαω εγώ, ομιλία σας στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, την εκλαμβάνω σε ένα λυγμό, μια αγωνία, μια κραυγή. Βλέπετε κάτι, βλέπετε φως στο τούνελ? Ευχαριστώ, κύριε Λάπα. Και εγώ είμαι πατριώτης σας, αλλά εδώ είμαι όμως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και σας εκτιμώ κιόλα, αλλά πέρα από όλα αυτά. Πιστεύω υπάρχει αλληλοεκτίμηση, αλλά πέρα από όλα αυτά. Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα που θέτετε πάντα, όπως έχω καταλάβει στην Επιτροπή σας. Πότε θα εξοφληθούν τα δάνεια? Αγαπητοί κύριοι, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να σας πω με ειλικρίνεια. Δεν μπορεί κανένας να το απαντήσει για κανένα δάνειο, ούτε για τα δικά σας. Κάμαστε ρυθμισμένα. Όχι. Δεν υπάρχει μικρά, μία ρύθμιση. Μικρά. Επιτρέψτε να πω την άποψή μου. Ας τελειώσει ο κύριος Σαλαγιάννη. Να πω την άποψή μου. Κανένα. Και αν θέλετε, μπορώ να σας το πω με αριθμητικές πράξεις. Όχι με ένα τρόπο μαθηματικά που σηκωτίζουν, με απλές αριθμητικές πράξεις. Ακόμα κι αν σήμερα προσπαθούσε κάποιος να προσδιορίσει τον χρόνο, πιο μακρόπνο σχεδιασμό μπορεί να κάνει κάποιος όταν είμαστε στο μάτι του κύκλου 1. Τώρα, να δούμε ποιες είναι οι παράμετροι που θα καθόριζαν τη δυνατότητα ενός κόμματος να προσδιορίσει τόσα χρόνια. Ας πάρουμε μία της παραμέτρους. Η κύρια χρηματοδότηση των κομμάτων είναι το κράτος. Το κράτος σήμερα δίνει σε σχέση με το 2010 μόνο το 20%. Κάτω 80% είναι η μείωση των κρατικών δαπανών. Αλλά και σε σχέση με το 2014 στο τέλος που ψήφισαμε ένα νέο νόμο, το μισό δίνει τώρα. Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η κρίση για να μπορεί το κράτος να ξεκαθαρίσει ότι στα κόμματα δίνω αυτά για να επιτελούν το συνταγματικό τους συμμετοχή στην αποστολή? Πότε μπορεί κάποιος να το καθορίσει? Στο μάτι των κυκλών είμαστε ακόμα. Άρα η βασική παράμετρος που σημαίνει ποια θα είναι τα έσοδα δεν μπορεί κανένας να την περιορίσει σήμερα. Από πλευράς κομμάτων. Δεύτερο. Πάω στο θέμα, στη δεύτερη παράμετρο, που είναι τα ποσοστά των κομμάτων. Ποιος σήμερα που είμαστε στο μάτι του κυκλώνα μπορεί να προσδιορίσει σε ένα, σε δύο χρόνια ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων? Ποιος? Μην μου πείτε, κανένας. Τα ποσοστά είπατε? Τα ποσοστά. Συμφωνούμε απολύτως. Βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν κανένας δεν μπορεί, ούτε για μας, ούτε για σας. Ούτε για μας που περάσαμε τον κάτω κύκλο και είμαστε προς τον πάνω κύκλο, αυτή είναι η δική μου προοπτική, ούτε και εσάς όμως που ο κυκλώνας που σας έβαλε πάνω, σας φαίνει τώρα πας τα κάτω. Δεν θα προσεγγίσει διαφορετικά. Επομένως και η δεύτερη παράμετρος είναι εντελώς αβέβαιη. Πάμε στη τρίτη παράμετρο που θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμη. Αγαπητοί κύριοι, ξέρετε τι σημαίνει σήμερα με τα δάνεια των κομμάτων? Εμάς με τα 115 εκατομμύρια που είχαμε το 2010, μας επιβαρύνει η τράπεζα 15 εκατομμύρια κάθε χρόνο.
Μας έχουν βάλει οι τράπεζες θηλιά στο λαιμό. 15 εκατομμύρια από τότε, κάθε χρόνο. Επιβάρυνση τόκων. Επιβάρυνση τόκων, ποινών κλπ. Κάθε χρόνο. Δηλαδή τα δάνεια των κομμάτων έχουν κρατήσει μια χιονόμπαλα που τρέξει στην πλαγιά. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Θα δούμε αν υπάρχει διαφορετικά. Αυτή όμως είναι η αλήθεια. Όταν συμβαίνει αυτό και όταν οι τράπεζες εξάντλησαν, κατά την άποψή μου, όλη τους τη δυσμένεια που είχαν σε βάρος των κομμάτων για τους δικούς τους λόγους, ποιος μπορεί να προσδιορίσει σήμερα αυτού την διάρκεια που μπορεί να χρειάζεται κάποιο κόμμα να την πείσει στα πάνω. Κανένα, συμφωνώ. Δηλαδή, συνεχώς οι τράπεζες θα βάζουν 15 εκατομμύρια πάνω συνεχώς. Αυτό αφορά τις τράπεζες, κύριε Σαλαγγέννη. Επομένως, λέω. Κλείνω την κουβέντα μου. Σύντομα, γιατί. Λεπτά στην ημέρωση. Δεν υπάρχει κανένας που σήμερα θα μπορούσε να προσδιορίσει το χρόνο αυτό. Μάλιστα. Τι δεν μπορούμε όμως να προσδιορίσουμε. Πρώτον, ότι τα κόμματα ό,τι μπορούν να κάνουν καλύτερο για να αντιπεξέλθουν τις υποχρεώσεις τους να το κάνουν. Ωραία. Τέρμα και τελεία. Ωραία. Εμείς σήμερα είμαστε με τράπεζες σε μια κουβέντα. Ζητήσαμε να μας διαβαθμίσουν χρονικά τις απαιτήσεις τους για να έχουμε κάποιες δυνατότητες, όχι να μας κάνουν καμία ιδιαίτερη μεταχείριση, ό,τι θα έκανα σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Είμαστε ωραία. Λοιπόν σε μια κουβέντα και περιμένουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Αφού συμφωνώ μαζί σας, κύριε Σαλαγιάννη. Πάντα με τις τράπεζες. Είμαστε σε μια διαδικασία συζήτησης. Κύριε Σαλαγιάννη, συμφωνώ μαζί σας ότι κανένας δεν μπορεί να προβλέψει ούτε πόσο μεγάλη θα είναι η κρατική χρηματοδότηση, ούτε ποια θα είναι τα ποσοστά των κομμάτων στο μέλλον. Στο άμεσο μέλλον. Επειδή ισχύει μία ρίση του Ηράκλειου ότι το μέλλον είναι δια του παρόντος, προβολή του παρελθόντος, πάω τώρα στο 10. Αυτή είναι ο δετερμινισμός στην πολιτική ζωή. Επιτρέπετε. Αυτό σημαίνει όμως ότι εκεί που ήμασταν ήρθατε και εδώ που είμαστε για παράδειγμα μπορείτε. Αφού είναι όλα βέβαια. Αυτό δεν είναι απόλυτο, γιατί είπατε είναι αβέβαιο. Άρα λοιπόν συμφωνούμε. Εγώ σας λέω ότι το μέλλον πρέπει να πάμε στο παρελθόν για να δούμε ποιο μέλλον, τι μέλλον επιφυλάσσουμε στα κόμματά μας. Πάτε τώρα στο 2010. Το 2010 ήταν προβλεπτό το μέλλον σε επίπεδο κρατικής χρηματοδότησης με ασφάλεια και βεβαιότητα και τα ποσοστά των κομμάτων. Δεν θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ να είστε σύντομος, γιατί είναι αντισόπιτος ο χρόνος και έχω φάει το μεσό χρόνο μες στη μία ερώτηση. Ήταν προβλεπτό στο 10. Η κρατική χρηματοδότηση από 10 δεκαετία στο μέλλον και τα ποσοστά των κομμάτων. Ναι, αφού ναι. Είπατε πριν ότι πράγματι είναι βέβαια. Ήταν βέβαια το 10. Η Ελλάδα. Δεύτερη χρονιά κρίση. Αυτό το δεύτερο. Μία ερώτηση, ναι, ναι, όχι. Θέτεται όμως το κύριο ερώτημα. Αν θα μου επιτρέψετε, εγώ δεν είμαι πολύ λογάς. Θέλω όμως να τεκμηριώσω απολύτως τις απόψεις μου. Σας χθες εδώ. Α, είναι 2010, λοιπόν. Είναι ευθεία ερώτηση. Εγώ. Ευθεία, αλλά θέλει τεκμηρίωση η απάντησή μου. Δεν είναι ένα ή όχι. Και αξίζει να την ακούσετε και ρίξετε το σκάλι των αχρήστων. Την γνώμη μου γι' αυτό. Έχουμε ακούσει ήδη 30 εκδοχές, θέλουμε και τη δική σας. Λοιπόν, 2010 λοιπόν. Πάμε. 2010 λοιπόν. Θα δώσουμε χρόνο, χρειάζεται. Κύριε Σαλαγιάννη, για να δούμε λοιπόν οι τράπεζες τι είχαν στα χέρια τους το 2010 για να αποφασίσουν. Μια σοβαρή τράπεζα. Δεν ήθελα να κάνει κανένα, ορισφέτησε κανένα. Να συμφωνήσουμε ότι είχαν δεύτερη χρονιά κρίσης. Ξεκινάμε αυτό το δεδομένο. Τώρα πέστε τα υπόλοιπα. Θα θέλουμε όλα τα δεδομένα αυτά. Τρίτη χρονιά κρίσης. Δεν ήταν τρίτη χρονιά. Ελλημάτων. Πάμε. Το 10 πήρε τα μνημόνια. Πάμε λοιπόν στο 10. Και... ένα θέμα που οι τράπεζες πάντα λαμβάνουν υπόψη τους, στα κριτήριά τους, είναι τα ιστορικά στοιχεία. Πάντα. 25 χρόνια τα κόμματα παίρναν δάνεια και τα πληρώνανε. 25 ολόκληρα χρόνια. Και μάλιστα ήταν εξαιρετικοί πελάτες. Δίναν χρήματα στις τράπεζες, ζεστό χρήμα από το Υπουργείο Οικονομικών, ζεστό. Δεν πληρώνανε τόκους όπως πληρώνανε στους καταθέτες. Ζεστό χρήμα. Πώς να πληρώνουν τόκους. Και ποτέ μέχρι τότε, 25 χρόνια, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Ταυτόχρονα οι τράπεζες, κάθε τράπεζα σοβαρή, δεν πνίγει το δανειολήπτη μόλις βρήκε την πρώτη δυσκολία, ίσα-ίσα. Προσπαθεί να τον στηρίξει, να τον διευκολύνει. Αλύσαμε αυτά, τα λύσαμε αυτά εδώ με τους τραπεζίτες, κύριε. Εγώ δεν τα λύσα όμως, θέλω να τα ακούσετε εσείς. Αυτή είναι η μία παράμετρο ιστορική. Πάμε στο δεύτερο στοιχείο. Για να δούμε, αγαπητοί κύριοι, ποιος τραπεζίτης θα μπορούσε να προβλέψει το 2010, το βάθος, την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης για να καθορίσει τη στάση του. Εμείς ως κυβέρνηση, ακούστε. Όταν έρθει η ώρα, παρακαλώ, ακούστε με λίγο. Ακούστε με μόνο και μόνο έτσι. Δεύτερη ερώτηση με ακόμα. Ακούστε μόνο και μόνο για να μου δείτε και στην άποψή σας λίγο. Ακούστε. Κάνει παρέμβαση. Παρακαλώ, κύριε Λάπα. Ακούστε. Εμείς είχαμε την κυβέρνηση το 2010 και πήραμε τα μνημόνια. Ξέρετε τι κουβεντιάζανε στα υψηλά κλιμάκια της κυβέρνησης, ότι σε δύο χρόνια
θα ισορροπήσει η κατάσταση και σιγά σιγά θα βγούμε από αυτό το δύσκολο. Υπάρχει έγγραφο ή μελέτη? Ακούστε με. Συγγνώμη, συγγνώμη, κύριε Αλεξάνδρου. Τώρα να κάνουμε ένα διάλογο. Έχετε να μας προσκομίσετε έστω και μία επιστημονική γνώμη, τεκμηριωμένη άποψη, εισήγηση, άρθρο περί αυτού? Δεν υπάρχει, κύριε Σαλαγιάννη. Εντάξει. Δεν επιτρέψτε μου. Μας το είπαν εδώ οι τραπεζίτες. Επιτρέψτε μου. Μας το είπαν οι τραπεζίτες. Ακούστε με λίγο. Λίγο. Εμείς λοιπόν ως κυβέρνηση αυτά λέγαμε και αυτά κάναμε. Η αντιπολίτευση. Η ταγή της πολιτικής. Ο μεν κύριος Σαμαράς έψαχνε τα 25 δις να πάει στο Ζάπιο, τόσο εύκολο ήταν. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ θα άσχιζε μόνο μέσα στα μνημόνια. Άρα δεν υπήρχε κανένα μεγάλο πρόβλημα, αρκεί να φεύγουμε εμείς που ήμασταν αδύναμοι, ίσως και πουλημένοι για κάποιους, ίσως και προδότες, και να έρθουν οι άλλοι. Ποιος από τους ταγούς της πολιτικής την περίοδο εκείνη έλεγε πόσο βάθος έχει η κρίση αυτή και πόση διάρκεια? Κανένας. Αν το ήξερε. Τώρα κατηγορείτε την αντιπολίτευση. Αν το ήξερε, όχι. Εσείς κυβερνούσατε την αντιπολίτευση αυτή, κύριε Σαλαγιάννη. Τι μου λέτε τώρα? Να κάνουμε ένα έντιμο διάλογο και μια σοβαρή ζήτηση. Και έχουμε πάθει εκτίμηση. Δεν θέλετε να δούμε το περιβάλλον μες στο οποίο. Μα λέτε τώρα για την αντιπολίτευση, για τον Τσίπρα που έχει 3%, σοβαρολογείτε τώρα? Λέω τι έκανε. Μα σοβαρολογείτε. Βεβαίω, σοβαρολογώ. Είχατε την κουτάλα, είχατε την. Σοβαρολογώ, αλλά εσείς δεν θέλετε να ακούσετε σοβαρά. Τη μαρμίτα, την ανακατεύατε συνεχώς και φταίνετε ακόμα το 3%. Στο πολιτικό σκηνικό το 2010, κανένας από τους ταγούς της πολιτικής της χώρας δεν ήξερε και δεν έλεγε για το βάθος, την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης. Κανένας. Δεν μου απαντάτε στην ερώτηση. Γιατί, λοιπόν, θα μπορούσε ο τραπέζης να το κάνει αυτό? Φέρατε τα μνημόνια. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σας είπα, εμείς φέρουμε τα μνημόνια. Σας παρακαλώ. Κύριε Σαλαγιάννη. Φέρουμε ότι 2 χρόνια θα βγούμε έξω από τα μνημόνια. Κύριε Σαλαγιάννη, από το 9 και μετά, δηλαδή με το επόμενο. Για αγανακτήτε γιατί τα σκίσατε. Εσείς βλέπετε και έχετε δίκαιο λόγο να αγανακτήσετε. Επιτρέψτε μου, κύριε. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Ελάπα. Ξέρετε εσείς, ναι, ξέρετε. Παρακαλώ πολύ, δεν είναι η μέρα σήμερα για εντάσεις. Δεν είναι. Μα δεν είναι η μέρα για εντάσεις. Υπάρχουν αρκετές εντάσεις. Εντάξει, καμία ευθύνη δεν έχει. Κύριε. Επαναλαμβάνω. 28 ρουσφετολογικές τροπολογίες έκανε ο κύριος Κουράκης. Επισχεδίου νόμου της κυρίας Διαμαντοπούλου το 2010. Τι λέτε τώρα? Και τις έχουμε να τις. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε? Κύριε Σαλαγιάννη, έχω διαπιστέψει, θα το κάνω εγώ. Πρόεδρε, το ερώτημά μου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. 10. Τα λέμε. Τα λέμε συνέχεια. Για ποιο λόγο τώρα να την υπομονή? Κύριε Ρουσφέτη, που να μην το στηρίζετε. Κύριε Πρόεδρε, θα κάνουμε παρέμφωτο συλλογικό. Γιατί το κάνετε τώρα αυτό, κύριε Λοβέρδο? Κύριοι συνάδελφοι. Εγώ απέναντι τον κύριο Σαλαγιάννη. Κύριε Λάπα. Κύριε Λάπα. Για εσάς. Κύριε Λάπα. Μπήκανε άλλοι συνάδελφοι. Στη μέση και μπαίνω κι εγώ. Κύριε Λάπα. Δεν θέλω να διακόψω εσάς. Παρακαλώ. Λοιπόν, ξεκινήσαν ήρεμα και οι δύο. Και ο κύριος Σαλαγιάννης και ο κύριος Λάπας. Ένα έντυπο διάλογο με τον άνθρωπο. Δεν είναι ανάγκη να διακόπτει κανένα. Δηλαδή μπορούν να κάνουν ακόμα και διάλογο και θα το επιτρέψω. Αυτό νομίζω ότι έχουν και οι δύο τα στοιχεία δημοκρατικού είδους και γνώσης του θέματος να κάνουν και διάλογο. Δεν προσβάλλει κανένας κανέναν, αφήστε τους να συζητήσουν. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σέβομαι απολύτως και ειλικρινά, ρε παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρείτε ότι έχω ένταση. Έχω ένταση αυτού που πιστεύω. Δεν έχω ότι. Δεν σας λέω σε κανείς ένταση σε εσάς. Τις διακοπές εγώ απαγόρευσα. Σας παρακαλώ, κυρία Κοζοπόλη. Αυτό που ξέρω λέω. Δεν βοηθάτε, κύριε Κοζοπόλη. Εγώ λέω ότι το 2010 το περιβάλλον το πολιτικό, η ταγή αυτής της χώρας, κανένας από αυτούς δεν ήξερε το βάθος, την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης, γιατί αλλήμωνα το ξέρανε και δεν το λέγανε. Και κανένα πολιτική. Επομένως και οι τράπεζες. Δεν μου επιτρέπετε, κύριε μου. Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε στο ερώτημα, κύριε. Αγαπητέ συντοπίτη. Οι τραπεζίτες. Λέτε το πολιτικό. Το οικονομικό περιβάλλον ποιο ήταν? Ελλάδα, εγώ θα πω αυτό που θέλω να πω. Αλλήμωνα, τι. Ασφαλώς. Αν λοιπόν και οι τράπεζες δεν μπορούσαν από καμία πλευρά να ξέρουν αυτό το βάθος της ένταση της κρίσης. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Μα πριν λίγο δεν είπατε ότι υπάρχει αβεβαιότητα. Το τρίτο στοιχείο είναι αυτό που λέμε τώρα. Οι παράμετροι που αφορούσαν τα οικονομικά των κομμάτων. Δηλαδή, πίστευε κανένας από εμάς τους ίδιους, από τα κόμματα τα ίδια, ότι θα κατέρει με αυτόν τον τρόπο αυτό η κρατική χρηματοδότηση? 80%. Δεν πίστευε κανένας. Με μια σοβαρή μελέτη και ανάλυση το πρόβλημα. Κανένας δεν ήξερε. Κανένας δεν το έλεγε. Ωραία. Ούτε εμείς ούτε τα κόμματά μας. Και το τρίτο. Και το τρίτο. Ήξερε κανένας σε εμάς, πάνω στο δικό μας κόμμα? Πίστευε ποτέ κανένας το 10 ότι αυτή όλη η υπόθεση, ένα ιστορικό κόμμα με 45% θα το έφερε στο 4,5% και μετά στο 6,5%. Ακόμα και αν λέγαμε ότι θα γίνει σεισμός 9-10 της κύμας Ρίχτερ στην Αθήνα, θα ήταν πιο πιστευτό. Όμως, επειδή συντονίστηκαν από μια πλευρά η κρίση, από την άλλη, κατά την άποψή μου, ένα τσουνάμι δημαγωγίας και λαϊκισμού, ήρθε αυτό.
Ωραία. Κανένας δεν το πίστευε αυτό. Αν αποδίδει στην... Άρα λοιπόν δεν μπορούσε κανένας να προβλέψει αυτό και άρα οι τράπεζες κατά τα ιωθώτα, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία και με το γεγονός ότι θέλαν να βοηθήσουν τους δανειολήπτες που είχαν ένα πρόβλημα, προχώρησε σε δανειοδότηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Άρα εγώ θέλω ένα ναι, ναι, όχι. Άρα το 10 υπήρχε πρόβλεψη ότι θα είχαμε αύξηση δημοσίων εσόδων. Όχι όμως μια κατάρρευση. Κανείς δεν πιστεύει αυτό. Αύξηση θα είχαμε, κύριε Καρσαλαγιάννη. Επαναλαμβάνω. Την επόμενη χρονιά θα είχαμε το 11, το 12, το 13. Θα είχαμε αύξηση και έξω από την κρίση. Ξέρετε πώς ήταν, πόσο είναι ο τακτικός προλογισμός στα 10, 11. Δεν μου απαντάτε στο ερώτημά μου. Απαντάω. Δεν απαντάτε. Η χρηματοδότηση είναι σταθερό ποσοστό στα έσοδα του τακτικού προπολογισμού. Αυτό σας ρωτώ. Θα ήταν αυξημένα τα έσοδα την επόμενη χρονιά. Θα ήταν 40, 50, 51, 52. Πώς είναι σήμερα, ξέρετε. Πόσο είναι σήμερα. Σήμερα λοιπόν είναι 50 δις. Πόσο είναι. Αν λοιπόν ίσχυαν οι κανόνες τότε, θα έπρεπε να πάρουν τα κόμματα 50 εκατομμύρια σήμερα. Πριν από λίγο. Τώρα τις χιλίες τα κόμματα. Πριν από λίγο μου απαντήσατε ότι και σήμερα ακόμα, 7 χρόνια μετά την κρίση, είναι αβέβαιο και το πολιτικό και το οικονομικό περιβάλλον και μέλλον. Μα φυσικά. Πώς το 10 μέσα στην καρδιά της κρίσης. Πώς σας ρωτάω. Πώς το 10 στην καρδιά της κρίσης είσαστε τόσο απόλυτοι βέβαιοι και για το πολιτικό το 10, και για το οικονομικό μέλλον. Κανένας δεν ήξερε ούτε εσείς. Κανένας δεν ήξερε. Ούτε εσείς. Συμφωνώ μαζί σας. Εδώ παραλάβατε την κυβέρνηση. Δεν ξέρετε ακόμα συμφωνώ σε πόσο μαζί σας. Βάθος χρόνου θα είναι αυτή η κρίση. Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό. Το ξέρετε συμφωνούμε. Μας, δηλαδή. Συμφωνούμε απολύτως. Αφού συμφωνούμε απολύτως, πώς ο κύριος Ροβέρτος Σπυρόπουλος έρχεται τον Ιούλιο του 10 και κάνει ένα έγγραφο προς τις τράπεζες και λέει ότι εν ώψη αύξησης των δημοσίων εσόδων του κρατικού πρωτοπολιτισμού, των κρατικών εσόδων κλπ. Κλπ. Θα αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση στα κόμματα και αναμένεται αύξηση και σας ζητάω να αυξήσετε το ποσοστό δανειοδότησης του κόμματός μου και ό,τι θαύματος γίνεται δεκτό το αίτημά του, μέσα στην καρδιά της κρίσης. Ιούλιο του 10, κύριε Σαλαγιάννη. Εγώ δεν απαντάω η ερώτηση μου του κύριου Σπυρόπουλου. Θα απαντήσω όμως το ερώτημά σας. Αυτό το συγκεκριμένο, το 11, αν δεν άλλαζε τίποτα, πράγματι, ο τακτικός προλογισμός είναι πήγε από 55 εκατομμύρια. Α, θα μπορούσαν 55 εκατομμύρια από αυτά παίρνουν τα κόμματα. Μπορούσε να προβλέψει ο κύριος Σπυρόπουλος ή το κόμμα σας ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα τι θα γινόταν το 19. Με τα δεδομένα, όχι. Με το δεδομένα του 10 μιλούσε. Όλοι μιλάνε με τα δεδομένα που έχουν. Δεν μιλάνε με τις προβλέψεις του Medium. Μιλάνε με τα δεδομένα που έχουν. Δηλαδή δεν έβλεπαν την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κατάσταση που έρχεται σαν τσουνάμι, σαν οικονομική κρίση. Η Ελλάδα θα ήταν το γαλατικό χωριό σε οικονομικό επίπεδο. Δεν το επηρέαζε καθόλου η οικονομική, ούτε η ευρωπαϊκή, ούτε η παγκόσμια δεν κρίση. Αυτό, κύριε Ράπα. Με αυτό που λέτε τώρα, αγαπητέ, συντοπίτε μου. Όχι, υπερβάλλεται για να πείτε ότι δεν λέω αυτό. Καθόλου. Έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Αν εσείς που είστε κυβέρνηση σήμερα τα ξέρετε όλα αυτά, δεν θα πιστεύατε ότι μπορείτε να βγείτε γρήγορα έξω από τα μνημόνια. Είμαστε μάτι του κυκλώνα, κύριε Λάπα. Όλοι μας. Θα σου πω κάτι όμως. Και σήμερα εμείς, αν κάναμε προβλέψεις για κάτι, μετά από 5 χρόνια θα βγούμε από την κρίση, θα ήταν μια λογική πρόβλεψη. Αλλά στην αρχή της κρίσης, δεν κάνεις μετά από 10 χρόνια πρόβλεψη, βέβαια και ασφαλή ότι θα έχω βγει. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ερώτημα. Για ό,τι αφορά τον κ. Σπυρόπουλο, να είσαι ο ίδιος. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Όχι, δεν το λέω για να κατηγορήσω τον άνθρωπο. Προφανές αυτό. Το ερώτημα είναι. Επιτρέψτε μου λίγο να διευκρινίσουμε. Η επιστολή αυτή ήταν επιστολή του κ. Σπυρόπουλου προσωπική ή του Πασόκ. Του Πασόκ. Εκ μέρους του Πασόκ και του κύριου Δασκαλάκη, εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Τον Ιούλιο του 10. Ποια ημερομηνία? Τον Ιούλιο 29 Εβδόμου του 10. Και το κύριο Δασκαλάκη, ταυτόσιμο ακριβώς, σταματά γιώτα, 22 έκτο του 10, ένα μέρα πριν, ο οικονομικός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόσιμες, με ίδιο αίτημα και εγώ του θαύματος έγινε αποδεικτό και για τους δύο. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω υπογράψει κανένα. Σας παρακαλώ. Όχι, ο κύριος Σαλαγιάννης μόνο δικαιούται να μιλάει τώρα. Κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, έχει διακοπεί ο χρόνος να απαντήσει για αυτή την ερώτηση μόνο ο κύριος Σαλαγιάννης. Για να είναι ευκρινισμένο. Κύριε Πρόεδρε. Θα το διευκρινίσω όταν έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα, θα έχετε το λόγο, αν χρειαστεί να διαβάσετε την επιστολή. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω υπογράψει εγώ καμία απολύτω σύμβαση, κανένα δάνειο δεν έχω πάρει, ούτε ένα ευρώ. Επομένως, ό,τι μπορώ να απαντήσω από αυτά που διαχειριζόταν οι άλλοι, να τα απαντήσω με την έννοια της πολιτικής και. Σαφέστατα, γι' αυτό ρώτησα μόνο από τη μεριά του Πασόκ, όχι τη μεριά του ίδιου του κ. Σπυρόπουλου. Τώρα εκ των υστέρων, βλέποντας τα πράγματα και βλέποντας και πώς θα αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη κάποια πράγματα, κάποιες πρακτικές των κομμάτων, δεν θέλω να πω. Εντάξει, επειδή τώρα το Πασόκ, εγώ θα έλεγα ότι αφορά όλα τα κόμματα. Δεν θέλω να ξέρω κανένα, μην νομίζω ότι κάνω πολιτική εχθρικού τύπου. Το 11, το Πασόκ, εχωρεί την χρηματοδότηση την κρατική του 15, μετά από 5 χρόνια περίπου δηλαδή, παίρνοντας δάνεια από 4 διαφορετικές τράπεζες. Από την ΑΤΕ 4 εκατομμύρια και από την ίδια 4 και 4,8,4. ΑΤΕ, Eurobank, PASOK, Marfin και ΑΤΕ και χωρεί τη χρηματοδότηση του ενός έτους του 2015 σε 4 τράπεζες. Είναι ο λόγος για τον οποίο ασκήθηκε δίωξη εις βάρος του κ. Σπυρόπουλου, για την ταυτόχρονη εκχώρηση σε 4 τράπεζες
παρότι σε καθημεία από αυτές έδωσε έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν θα χωρίσει την τακτική χρηματοδότηση του 15% σε καμία τράπεζα. Δηλαδή παραβιάζει και το έγγραφο της βεβαίωσης που δίνει ως εγγύηση ότι δεν θα την εγχωρήσει και την εγχωρεί ταυτόχρονα σε τέσσερις τράπεζες. Τώρα εκ των υστέρων απομακρυνθεί για να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Πώς το αξιολογείτε? Κύριε Λαβέν, εγώ δεν ρώτησα τον κύριο Σπυρόπουλο για αυτά. Όχι, τώρα βλέποντας ο Μαγρέα με την εμπειρία τη δική σας και τη γνώση. Να σας απαντήσω. Τι πρέπει να κάνουμε? Ας απαντήσει, κύριε Λαβέν. Εγώ λοιπόν τον κύριο Σπυρόπουλο ρώτησα. Η απάντησή του ήταν ότι το σύνολο των δανείων που υπέραψε για το 2015, των εγχωρήσεων για το 2015, κάλυπτε τότε τις υποχρεώσεις που είχε στις τράπεζες. Η εγχώρηση στην ΑΤΕ, στην Attica Bank, από ό,τι μου είπε, στην Attica. Ήταν 32 εκατομμύρια το σύνολο αυτό και εγχώρησαν τότε γιατί, με το 10, όχι, όχι. Με το 10-19 μήκος. Επειδή αυτό το ρώτησα, μου είπε ότι στη Eurobank. Στη Eurobank μου είπε ότι δεν ήταν, ήταν πια 6 εκατομμύρια. Γιατί το 5 εκατομμύρια και έγινε 5-800. Όχι, όχι, όχι. Όταν έγιναν συμβάσεις ήταν μόνο 6. 6 εκατομμύρια. Είχαν τα 6, για τα προηγούμενα είχαν πληρωθεί. 6 ήταν για την πρώτη. Άρα λοιπόν μου λέει ότι η συνολικά αναμενόμενη χρηματοδότηση κάλυπτε αυτό. Δεύτερο, δεν εγχώρησε όλη τη χρηματοδότηση του 2015, μέρος της που είναι τα 6 εκατομμύρια. Λέω, το σύνολο των τεσσάρων τραπεζών, έχω τα στοιχεία μπροστά μου, είναι 32 εκατομμύρια. Όχι, είπα. Τα θέσει τα πω αναγκητικά. Λέω ένα χρόνο. Διαβάστε λίγο τα ποσά, κύριε Λάπα, θα μας πει ο κύριος Σαραγιάννης τα ερωτήματα για να το κλείσουμε. Λοιπόν, 6 εκατομμύρια στην ΑΤΕ, συν 3-9 στην Eurobank. Στην ΑΤΕ πόσα εκατομμύρια είναι? Είναι 6-4-10. Στην Εθνική εννοείται? ΑΤΕ. Στην Αγροτική Τράπεζα πόσα εκατομμύρια, κύριε Λάπα? Αγροτική είναι 6. Ναι, αυτό λέω. Α, με αυτή τα νούμερα τα γράψω και εγώ για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, έχουμε. Παίρνει. Η Ελλάδα, συγγνώμη, για το 2015 λέτε, εγχώρησε το 2015. Όχι, μιλάω τώρα τη συμβάση του 2011. Είναι τέσσερις συμβάσεις, τέσσερις αφορμές. Για ποια χρονιά εγχωρούμε, γιατί μου λέτε το 2015. Το 2015. Το 2015. Το 2015. Το 2015. Όχι, όχι. Το, η ΑΤΕ νομίζω δεν έχει το 2015. Καμία χώρα. Το 2015. Το 2015. Τώρα έχω τα εγγραφά μου. Τα 2015. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είναι στην ΑΤΕ, δεν έχει η Ευρώπη χωρί το 2015. Και στην Εθνική. Το έχω μπροστά μου. Να μας τα πει λίγο διευκρινισμένα αυτά για να. Όχι, να μας τα πει, ναι. Αν δεν είναι αληθές, θα μου το διορθώσετε και να έχουμε και τα στοιχεία τα ακριβή. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Και μιλάμε τώρα στην καρδιά της κρίσης, το 2011. Εκορεί σαν εγγύηση στην ΑΤΕ 6 εκατομμύρια. Στη Eurobank 5 εκατομμύρια. Στη Μαρφίν 10 εκατομμύρια. Και στην Εθνική άλλα 5 εκατομμύρια. Δεν, όχι. 15, 32 εκατομμύρια. Όχι, δεν ήταν νούμερο. 19 με 20. Αν τα έπαιρνε σύμφωνα με το 10 ακόμα και το 15. 32. Μου επιτρέπετε, κύριε Λάπα, κύριε Λάπα, κάντε λάθος. Μα κάνε, κάνω λάθος. Το διορθώνω αμέσως και αποδέχομαι την εξήγησή σας. Για την ΑΤΕ, ως ΑΤΕ που ξέραμε, δεν υπάρχει καμία εγχώρηση του 15. Καμία? Εγχώρηση του 15. Το πόρισμα της στο 15 είναι για τη Μάρφιν. Παρακαλώ, μπορεί να. Αποδέχομαι τις εξηγήσεις και το διορθώνω αμέσως. Μισό λεπτό, κύριε. Το διορθώνω αμέσως. Μάρφιν, Μάρφιν, η οποία πόσο είναι, η Μάρφιν. Τότε είναι για 5 εκατομμύρια, γιατί τα άλλα είχαν εξοφληθεί τα προηγούμενα. Λέτε, εγώ λοιπόν, έχω 10 εκατομμύρια. Όχι, ας τα συγκρίνουμε λίγο, παρακαλώ. Ότι επαναλαμβάνω ότι. Να καταγραφούν για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, κύριε Σαλαγιάννη, εγώ θα γράψω τα δικά σας νούμερα τώρα για να είμαστε σίγουροι. Μάρφιν, 5 εκατομμύρια. Λέτε 5 εκατομμύρια. Όχι, 5. 11 εκατομμύρια παραχωρείται εκ μέρους της χρηματοδότησης του 2015. Τράπεζα Πειραιώς 6,5 εκατομμύρια. Συμφωνούμε, ναι. Τράπεζα Αττικής 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. Εμείς έχουμε 6 εδώ πάντως, κύριε Σαλαγιάννη. Δεν πειράζει. 5 εκατομμύρια και η Εθνική Τράπεζα 8,5 εκατομμύρια. Και η Εθνική Τράπεζα. Αυτά είναι 15. Κανένα τη ΑΤΕ. Συμφωνώ με τα νούμερα πλήν της Αττικής, αλλά αυτό μας δίνει 5 και 5, 10, 18,5, 24, 25. Τα αναμενόμενα. Τα αναμένω τότε. Άρα λοιπόν, εσείς, σύμφωνα με τα δικά σας, είναι 25 εκατομμύρια η δέσμευση της χρηματοδότησης του 2015. 25 εκατομμύρια. Πώς ήταν η χρηματοδότηση του 10, πέστε αυτό να ξέρουμε τι γίνεται. Το 10 δεν γίνανε όλα αυτά, κύριε Λάπα? Ναι, το 11. Το 11. Όχι το 10, το 10. Καμία. 10. Το 11, καμία. Συμβάσει στο 10. Σύμβαση δεν έχει υπογραφεί με το 11. Το 10. Είναι όλο το 10. Ποια είναι η χρηματοδότηση του 10, για να μην μπερδευόμαστε και να το κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό για το ΠΑΣΟΚ? 20. Λοιπόν, με όλα τα προηγούμενα χρόνια να είναι μεταξύ 20 και 25. Το 2010 λοιπόν είναι 19.800. Κρατώ τη διευκρίνησή σας. Επιτρέψτε μου. Είναι 19.800. Πάντα είναι αβέβαιη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται, κύριε Λάπα, και η μορφωτική. Και η εκλογική. Και η επιμορφωτική χρηματοδότηση, η οποία δεν διατίθεται για δανειακούς σκοπούς. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω εγώ, ήταν 20. Μόνο τα προηγούμενα χρόνια να είναι από τα 20 μέχρι τα 25. Μπορώ να διαβάσω όλα τα νούμερα εδώ. Εγώ απλώς διευκρινίζω ότι το 2000. Όχι, όχι. Μπορώ να διαβάσω τα νούμερα. Η κατάθεση του μάρτυρα
Είναι αυτή που μένει στα πρακτικά το και είναι αξιοποιήσιμη. Ναι. Όχι αυτά που ρωτάτε εσείς και που λέτε. Αυτά που είπε ο κύριος Αλαγιάννης. Είναι έτσι, δεν είναι έτσι, θα το τσεκάρουμε. Προφανώς η κατάθεση είναι αυτό που λέει ο κύριος Αλαγιάννης. Εγώ του λέω απλώς τι έχω στα χαρτιά εδώ. Όχι. Λέω. Άρα δεν είναι 10. Ισχύει. Ο κύριος Λάμπας θα βγάζει 31, 32. Είναι 5, δεν είναι 10 που λέω εγώ τη Μαρφή, είναι 5 λέει ο... Και ο κύριος Αλαγιάννης δίνει την απαραίτητη διευκρίνηση. Αυτή είναι η απάντηση. Συμφωνούμε λοιπόν για τα νούμερα αυτά. Συμφωνούμε για τα νούμερα αυτά. Λοιπόν. Έχουμε διαφορά στη Μαρφή. Συνεχίστε κύριε Λάμπα, τελευταία ερώτηση. Ναι. Κύριε Αλαγιάννη, ξέρουμε ότι εδώ στην ομιλία σας το 2013 αναφέρεται κάτι το οποίο μας δημιουργεί ένα προβληματισμό και ένα ερώτημα. Είπατε ότι τότε που μιλήσατε μετά το 10, είπατε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ότι κάθε συζήτηση για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, το διαβάζω αυτό λεξί, θα θεωρούνταν από την πλευρά του κ. Παπανδρέου σαν κάζους μπέλι. Παρακαλώ. Σαν κάζους μπέλι, σαν ηθία πολέμου. Το εγώ. Κάθε αναφορά στα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Το αυτό εγώ. Ναι, το αρνούμε. Ότι το είπα. Μα το διαβάζω από την ομιλία σας. Θα σας τη δώσω αμέσως. Η ποια ομιλία μου. Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 2013. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω δύο πράγματα εγώ. Ξέρω τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται καθόλου να μου πείτε τι είπα, γιατί ποτέ δεν το έλεγα αυτό. Ως άνθρωπος δηλαδή. Ως τάση πολιτική δηλαδή. Εντάξει, ωραία. Και ό,τι λέω απορρέει από τη σύνδεσή μου και από τον τρόπο που κινούμε στη ζωή από μέχρι σήμερα. Δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό. Γιατί η ομιλία σας είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο. Παρακαλώ, θα την καταθέσω εδώ την ομιλία μου. Έτσι. Επειδή αυτή εδώ είναι μια. Εμείς πάμε τα ταμπού και μιλάμε για τα κομμάτια των κομμάτων. Το λέτε στο συνεδριό μας. Το ταμπού το λέτε. Σε κανένα συνεδριό δεν άκουσα μετά τα κομμάτια των κομμάτων. Λοιπόν, το καταθέτω. Πείτε, παρακαλώ, κύριε Λάπα, την ερώτησή σας. Γιατί τα λέει όλα, δεν λέει μόνο αυτά. Λέει και πως στάσαμε εδώ. Λέει και τη δραματική προσπάθεια που κάνουμε και ζητάει και δημόσια συγγνώμη, δημόσια, σε 4.000 ανθρώπους από τους εργαζόμενους του ΠΑΣΟΚ. Το έχω μπροστά μου. Το έχουμε διαβάσει και εμείς αυτό το πράγμα. Τότε, αντί για την ερώτηση αυτή, μου επιτρέψει, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια άλλη ερώτηση με δύο σκέλη. Το πρώτο είναι, στο ίδιο ομιλία σας λέτε ότι τη μεγάλη περίοδος κρίσης στο ΠΑΣΟΚ είναι το 9 και το 10. Όπου σε περίπτωση διάστημα 18 μηνών πήρε το ΠΑΣΟΚ το 9 71 εκατομμύρια κρατική χρηματοδότηση και δάνεια και το 10. Άλλα 60 εκατομμύρια. Σύνολο 130 εκατομμύρια, 131 εκατομμύρια σε 18 μήνες. Δεν είπα αυτό, κύριε. Δεν τα λέω έτσι. Μην ακούστε. Πώς θέλετε εσείς. Ακούστε. Τι λέτε. Η κρίση μέσα χρονιά ήταν το 2009 και το 2010. Ακριβώς. Όχι γιατί τότε δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Ακριβώς. Αλλά γιατί τότε κορυφώθηκε. Το 2009, λέτε, το ΠΑΣΟΚ πήρε από κρατική χρηματοδότηση 24 εκατομμύρια και ταυτόχρονα άλλα 47 από δάνειο. Το 10 πήρε 20 εκατομμύρια κρατική χρηματοδότηση και άλλα 40 από το δάνειο. Σύνολο 131 εκατομμύρια. Αυτά τα δείτε στις συμβάσεις σας, είναι σε διάστημα 18 μηνών. Όχι ότι ήταν από τα δάνεια αυτά όλα. Όχι. Βέβαια, αυτό σας ρωτάω. Σύνολο έχετε στο ταμείο σας 131 εκατομμύρια τα οποία εισέρευσαν σε 18 μήνες. Ποσό για μας αμύθετο, δώστε μας μια εξήγηση πού πήγαν τα λεφτά αυτά. Ένα αυτό και δεύτερον. Από τον έλεγχο που έγινε από τις ηλεκτρικές εταιρείες στα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ. Εμείς διαβάζοντας το πόρισμα που στείλατε εδώ στην 162, εγώ είδα ότι ο έλεγχος κατευθυνόταν μόνο σε μερικούς τομείς ελέγχου. Παρακαλώ. Είδα ότι οι ελεγκτικές εταιρείες ασχολήθηκαν μόνο με μερικούς τομείς δραστηριότητας του κομματός σας. Και έχω ένα προβληματισμό. Η επιλογή των τομέων έρευνας των ελεγκτικών εταιρείων ήταν εκ μέρους των ελεγκτικών εταιρείων, ήταν μια κατεύθυνση του κόμματος και είπατε αυτό θα ελέγξετε και τίποτα άλλο. Θα σας απαντήσω. Και αυτό το ρωτάω, ξέρετε γιατί. Θέλω να το συνδυάσω. Με μία, θεωρώ ότι είναι ειλικρινή η αγωνία σας για όλα αυτά και αν έχετε να μας προτείνετε και κάτι τώρα σαν λύση, γιατί το άρθρο 29 του Συντάγματος προτείνει ναι μεν τον ανταγωνισμό των ελεύθερων των κομμάτων, όμως επίσης ώρες. Και όταν ένα κόμμα έχει τέτοια αθρό χρηματοδότηση, όπου πενταπλασιάζεται, εξαπλασιάζεται και οκταπλασιάζεται η δανειοδότησή του σε εκλογικές χρονιές, αυτό δεν είναι συνταγματικά άνεκτο. Ξέρετε γιατί. Γιατί είναι έμεση χρηματοδότηση και ασκεί και επιρροή στην εκλογική συνήθιση και επηρεάζει πιθανότητα εκλογικά αποτέλεσμα. Έτσι αναιρείται η βασική συνταγματική αρχή, το επίσης ώρες. Ευχαριστώ και ολοκληρώσατε, κύριε Λάπα. Κύριε Σαραγιάννη, έχετε τόσο χρόνο θέλετε για να. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Λάπα, θέσετε πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα. Έτσι. Θα μου επιτρέψετε να τεκμηριώνω το λόγο μου. Λοιπόν. Εγώ έκανα μια εισήγηση στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σε μια καμπή της ιστορικής μας διαδρομής, γιατί προσωπικά θεωρώ ότι με χιλιάδες άλλες ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ και στελέχη κουβαλάνε μια ιστορία της ρήτησης παράταξής τους. Ήθελα λοιπόν και στα μέλη του ΠΑΣΟΚ που είναι τώρα και στα στελέχη, τα χιλιάδες στελέχη που δεν ήταν μαζί μας το 1985, αλλά μένανε φίλοι μου,
Είναι συντροφοί μου. Απευθύνομαι σε αυτούς. Και θέλω να έρθει πάλι μαζί μου. Την ιστορία του Πασόκ υπερασπιζόμουν. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Ήθελα λοιπόν μια φορά και να ξέρετε, εσείς είστε βουλευτές. Άκουσα πριν τον κύριο Νικολόπουλο. Δεν ήσαν οι βουλευτές, λέει, τα οικονομικά του κομμάτων. Για όσοι είστε στα νέα κόμματα, να ξέρετε ότι τα οικονομικά του κομμάτων είναι ταμπού. Μια μικρή ομάδα ξέρει λεπτομέρειες των οικονομικών και χρήζεται τα οικονομικά. Κουβέντα διεξοδική, αναλυτική για το πώς και το γιατί, ποτέ δεν γινόταν στα κόμματα μέχρι σήμερα. Εμείς σπάσαμε το ταμπού αυτό. Το σπάσαμε το 2013, που εγώ ζήτησα από το Πολιτικό Συμβούλιο επί 2,5 ώρες να τους ενημερώσω για αυτά. Αυτά τα είχα πει από το 2013 στο Πολιτικό Συμβούλιο, παρόντων τότε των ελεγχών που είναι τώρα με τον κύριο Πανδρέο. Ήταν γραμματέας ο Καχυμάκης. Και ομόφωνα αποφασίσαμε τι να κάνουμε παρακάτω. Αυτόν τον απολογισμό έκανε από τότε. Λοιπόν, τι αποτύπωσα στο κείμενό μου. Αυτό που λένε ακριβώς οι συλλογισμοί. Δεν πήρα κανένα βιβλίο που είχαμε τάχα-τάχα στην άκρη, στη γωνία, κάτι να αποκαλύψω. Πήρα τους συλλογισμούς των κομμάτων μας και είπα ένα και ένα κανάλι, δύο παιδιά, εκεί βρισκόμαστε. Όντως, θα μπορούσαμε από το 6-7 και μετά να έχουμε περιορίσει τις δαπάνες μας χωρίς κανένα κατά την άποψή μου κόστος πολιτικό για την παράταξή μας. Ήταν ανάγκη δηλαδή να φύγουμε από τη Χαλάου Τρικούπη να πάμε να πληρώνουμε 1 εκατομμύριο το μήνα στην Ιπποκράτους. Το 1 εκατομμύριο τότε, σήμερα το έχουμε κάνει 35.000 το 1 εκατομμύριο το χρόνο. 35.000 το μήνα. Είχαμε ανάγκη μήπως να έχουμε τόσο προσωπικό. Όχι. Θα μπορούσαμε και λιγότερο προσωπικό. Και επομένως ήθελα να πω στα μέλη μας, στα στελέχη μας, ότι κάναμε λάθος και να μην το επαναλάβουμε αυτό το λάθος. Η αυτοκριτική μας να είναι μια αυτοκριτική, έμπρακτη αυτοκριτική. Όχι μια θεωρία που λέμε για να ξεφύγουμε, έμπρακτη. Και αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε μια ανωδική πορεία, αγχωτική, επίμονη και πόδινη. Και την ακολουθήσαμε. Αυτό λοιπόν έλεγα τότε. Δεύτερο θέμα και Ελλάδα. Λέτε τι κάναμε τα χρήματα. Εγώ λέω και ισχυρίζομαι ότι κακώς δεν πήρουσαμε τις δαπάνες μας. Πάω να σας πω ένα παράδειγμα. Να δείτε, το κάναμε μόνο εμείς αυτό. 2010. Θέλω όμως να ακούσετε και για το δικό σας θέμα. 2010 λοιπόν. Ξέρετε ποια είναι τα λειτουργικά έξοδα του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λέω λειτουργικά έξοδα, ενώ τα έξοδα χωρίς τόκους και χωρίς δάνεια. 4.200.000 την κρίσιμη χρονιά του 10. Εμείς το 10, με τις εκλογές του 9, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 4%. Εμείς είχαμε δεκαπλάσιο ποσοστό. Είχαμε 45%. Η δική μας, τα δικά μας ιδιωτικά έξοδα ήταν 24 εκατομμύρια. Είχαμε δηλαδή 10 φορές το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 5 φορές πάνω τα λειτουργικά μας έξοδα. Παρακαλώ. Είχαμε εμείς δαπάνες υπερβολικές, ναι. Σαν να λέτε ότι σήμερα είχαμε 40 εκατομμύρια, δεν είναι έτσι. Είχαμε δαπάνες υπερβολικές. Εγώ το λέω και το τονίζω. Και πήραμε τις αποφάσεις μας. Αν εμείς είχαμε υπερβολικές, ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε διπλάσεις δαπάνες, καθόλου δεν νοιάζεται γι' αυτό. Δεν είχε υπερβολικές δαπάνες. Είχε μικρές δαπάνες. Όχι, κύριε Λάπα. Καλύπτομαι, κύριε Σαλαγιάννη. Κύριε Σαλαγιάννη. Έχει σημασία. Καλύπτατε. Όχι, συνάδελφοι. Κρατική επιχορήγηση είχαμε, κύριε Σαλαγιάννη. Πέστε να πατήσω. Να ολοκληρώσει και κάνετε δήλωση μετά, παρακαλώ, κύριε Σαλαγιάννη. 3.504 κρατική επιχορήγηση. Όχι, γιατί αναφέρονται κάποια νούμερα. Οφείλουμε να παραθέσουμε και τα επίσημα. Να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα κάνω και εγώ το ίδιο πράγμα που κάνουνε. Μπορεί κάντε να είναι οχτώ συνάδελφοι και εγώ μόνος πρόεδρε, μου, Ρεβέρδο, αλλά το... μπορώ και εγώ να φωνάσω. Κύριε Ρεβέρδο, το είπα. Κύριε Πρόεδρε. Κύριος Λάπας, ρωτάει. Λοιπόν, παρακαλώ, όταν ολοκληρώσει την τοποθέτησή του, κάντε όποια δήλωση νομίζετε. Μπορώ να φωνάσω και εγώ, ναι. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, ναι, κύριε Σαλαγιάννη. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε κάτι. Θέλω εσείς δεν να πει. Αγαπητοί, να πει, θα το πει. Δεν είπα τίποτα. Αγαπητοί φίλοι, ακούστε κάτι. Πώς θα απαντήσω. Πώς θα απαντήσω. Δεν σας αρέσει η κριτική, κάντε... συνάδελφοι. Δεν σας αρέσει η κριτική. Μια στιγμή. Δεν σας αρέσει η κριτική. Εσείς να κάνετε, εμείς να μην κάνουμε. Γραφούμε στοιχεία αριθμητικής, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Αφήστε να πει και μετά λέτε. Κύριε Γιόλα, θα έρθει η ώρα σας, κύριε Γιόλα. Ακούστε κάτι. Έρχεται η
Κύριε, πες μου τι είσαι στη θέση. Θα ρωτήσετε κύριε, και θα τα αποδείξετε όλα. Κύριε Σαλαγιάννη. Πες μου τι είσαι στη θέση μου. Μου κάνετε, δεν κάνετε μια απλή ερώτηση. Κάνετε πολιτικό σχόλιο για την ερώτηση. Λοιπόν, εγώ δεν απαντάω καν στα σχόλιά σας. Λέω, για να πω ότι το κόμμα μου είχε υπερβολικές δαπάνες, θα πρέπει να την περιορίσει, δεν πρέπει να δω τι γινόταν στο περιβάλλον, στα άλλα κόμματα. Πώς θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Απαντάω λοιπόν και λέω ότι εμείς είχαμε δαπάνες. Εσείς δεν είχατε υπερβολικές δαπάνες. Αν δεν είχατε, δεν θα χρειάζονταν να πάρετε δάνεια και να είστε με 8,5 εκατομμύρια δάνεια, έστω και με αυτά που λέτε με τον τρόπο που τα πήρατε. Γιατί τα πήρατε και να πληρώνετε στα παιδιά τα καλάντα. Τι λέτε τώρα, κύριε Σαλαγιάννη. Γιατί πήρατε. Είπαμε να κάνουμε ένα έτοιμο διάλογο. Είπαμε να κάνουμε ένα έτοιμο διάλογο. Συνάδελφοι. Συγγνώμη. Είπαμε να κάνουμε ένα έτοιμο διάλογο. Εμείς δεν λέμε τα δάνεια ότι πήρατε πολλά δάνεια. Το θέμα είναι ότι δεν πληρώνετε τα δάνεια. Σας παρακαλώ. Γιατί πέρα τα δάνεια. Και δεις, δεν μας ενδιαφέρει. Να διευκρινίσω λίγο. Όχι, κύριε Σαλαγιάννη, σας παρακαλώ. Γιατί πήρατε τα δάνεια. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο πόσα δάνεια πήρατε. Η κοινωνία και οι πολίτες θέλουν τα δάνεια που παίρνουμε να τα ξοφλούμε. Και εμείς τουλάχιστον ως κόμμα είμαστε γεννήμεροι και εξυπηρετούμενοι. Με ρωτήσατε, κύριε Λάπα. Πώς ξοδεύουμε τόσο πολλά λεφτά, εκεί απαντάω. Δεν σας είπε αυτό. Αυτό απαντάω. Δεν σας είπα αυτό, κάντε λάθος. Αυτό μου είπατε. Σας είπα ότι σε 18 μήνες. Σας είπα, επαναλαμβάνω την ερώτησή μου, κύριε Σαλαγιάννη, δεν καταλάβατε. Σας είπα ότι εσείς λέτε ο ίδιος στην ομιλία σας στο συνέδριο ότι πήρατε 131 εκατομμύρια από κρατική χρηματοδότηση και από δάνεια μόνο σε διάστημα 18 μηνών, το 9 και το 10 δηλαδή, μέσα το 9 μέχρι τέλος του 10, και σε ρωτάω 131 εκατομμύρια σε 18 μήνες. Και το κόμμα σήμερα κοστίζει κοντά στα 190 εκατομμύρια. Και με αυτό το συνδύασαμε το άρθρο 29 του Συντάγματος. Καταλαβαίνει και ο Λοβέρδος. Δεν του λέω κακόπιστα, σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια. Λέω, τόσο μεγάλη χρηματοδοτήσεις για εκλογικούς αγώνες, εγώ έχω την άποψη, επηρεάζουν καταλυτικά και την εκλογική συνείδηση και την εκλογική συμπεριφορά των πολιτών. Γιατί όταν επενδύω τέτοια μυθόδη ποσά, αναιρείται η ίδια συνταγματική αρχή που θέλει την επίσης όρεση του ανταγωνισμού. Το ολοκληρώσατε, το έχετε ξαναπεί. Ας κάνει τοποθέτηση ο κ. Σαλαγιάννης για να πάμε στον επόμενο ρωτώντα. Κύριε Λάπα. Παρακαλώ, κύριε Λάπα. Κύριε Λάπα, εγώ δεν παίρνω την μια μορφή για εμένα. Θέλω όμως να με κατανοήσετε ότι όταν πρέπει να απαντήσετε ερωτήματα, η αλήθεια είναι ότι για να κρίνω το κόμμα μου και το κρίνω πολύ αυστηρά, πρέπει να δούμε σε ποιο περιβάλλον. Τα άλλα κόμματα τι κάνανε δηλαδή. Μήπως εμείς μόνο, ρε παιδιά, είχαμε αυτές τις μεγάλες δαπάνες. Αυτός ο ανταγωνισμός, ξεχνάτε όλοι, μην βλέπετε τώρα, ξεχνάτε τι γινόταν στην Αθήνα με τα τεράστια εκλογικά κέντρα όλων των κομμάτων. Με τις άλλες αφήσεις, τότε, όλων των κομμάτων. Τα ξεχνάτε αυτά. Αυτό, κατά την άποψή μου, ήταν τραγικό λάθος. Δηλαδή. Το αποτυπώνω και στην δήλωσή μου και στην εξής που έκανα. Τραγικό λάθος. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, γιατί δεν θα κάνουμε εδώ και πέρα. Αυτό λέω. Λοιπόν, ωραία. Έχετε κάποιο άλλο σχόλιο να κάνετε στην απάντηση? Ωραία. Παρακαλώ πολύ, θα είναι η σειρά και άλλων όλα, βουλευτών, άμα χρειαστεί, να γίνουν και άλλες ερωτήσεις. Εκ μέρους θέσεις...